Η σημερινή τακτική ιερατική σύναξη του Ινός Νοεμβρίου της Ιεράς Μητροπόλεως είναι η ακολουθίωση του νυχθημέρου. Η εικόνα της αένας δοξολογίας του Θεού και έρχεται να κουμπώσει με αυτά που είπατε γέροντα προκαταβολικά στην εισαγωγική τοποθέτησή σας και με την παρότρινσή σας να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό το πολύ κομβικό σημείο της ιερατικής μας διακονίας. Αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κοινόβιο της Θείας Λατρείας ενέχει μια σπουδαιότητα που υπερβαίνει την ίδια τη λατρευτική ευκαιρία που λέμε, την ίδια την σύναξη που μαζεύει τους πιστούς για οποιαδήποτε ιερά ακολουθία. Η κοινή λατρεία στοχεύει στο συνολικό προσανατολισμό της ζωής, απάσης της κτήσεως προς τον Θεό τον Παντοκράτορα, τον Πατέρα ημών εν της ουρανής. Αυτός ο προσανατολισμός εκφράζεται εν τη λατρεία τόσο διαμέσου της διαμορφωμένης και αποκρυσταλλωμένης λειτουργικής πράξεως, όσο και διαμέσου της αυθορμή του, έτσι, κίνησης της καρδιάς προς κοινή δοξολογία με όλους τους αδερφούς εν Χριστώ. Και πράγματι, η προσωπική σχέση κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού, η εσωτερική δηλαδή ζωή της καρδιάς του, εξασφαλίζεται και τελείται ανθυρή μέσω της εμπνεύματη και αληθείας κοινωνίας του με τον οργανισμό που ονομάζεται Εκκλησία. Αυτή η διαπίστωση τρέφει ιδιαιτέρως και πληροφορεί την εν Χριστώ ζωή και διακονία, ιδιαιτέρως του ιερέα. Ως δείγμα αυτής της τροφοδοσίας, αλλά και εν ταυτό των σχετικών πειρασμών που έχει να αντιμετωπίσει ο ιερέας, ως δείγμα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα απόσπασμα από διήγημα του Αγίου των Γραμμάτων, όπως ονομάζεται, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, το οποίο μας δίνει μια εικόνα που θεωρώ ότι είναι αρκετά γνώριμη και οικία για μας. Προέρχεται από το γνωστό διήγημα του Παπαδιαμάντη που τιτροφορείται άλλος τύπος και συντάχθηκε το 1903. Πρόκειται για μια χαριτωμένη ιστορία του ταλέπορου καπετάν Μάρκου και τη σχέσεως που αναπτύχθηκε μεταξύ του Μάρκου και τον διακριτικό και πολύ αληθινό Παπαγρηγόρη και την παπαδιά του. Γράφει λοιπόν ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα αυτό. Ο παπάς ήταν ευλαβής, ενάρετος. Ο γέρο Μάρκος τον επίνει δια τας αρετάς του, αλλά του έβρισκεν εν ελάττωμα το ότι ήτο φιλοχρήματος. Αλλά ο γέρον εξεθίαζαν, ο γερομάρκος δηλαδή, εξεθίαζαν ανεπιφυλάκτως την παπαδιά. Ο Παπαγρηγόρης, ώστις δεν έπαβεν όλων των χρόνων να έχει αγρυπνίας εις τα πολυάριθμα εξοκλήσια και περιχώρων της πόλεως, γύρε το πρωί, 3 ώρες πριν φέξει, και διάβαζεν όλη την ακολουθία κατοίκων από του μεσονυχτικού και του όρθου μέχρι των ωρών. Ενώπιον του εικοναστασίου περιμένουν να φανεί το πρώτο γλυκοχάραμα της αρχής για να υπάγει να λειτουργήσει εις εξοκλήσιον. Η παπαδιά του έλεγε: «Τι σε ωφελούν, παπά μου, τα διαβάσματα τα πολλά? Φιλαδελφία να έχεις, χρήματα να μην προσκυνάς, και δεν πειράζει αν είπεις μία δόξα ψαλτηρίου λιγότερο ή αν αφήσεις ολίγα τροπαριάρκεια από την παρακλητική μητομηνία». Ο γέρο Μάρκος ενθουσιάζεται με τα αισθήματα ταύτα της παπαδιάς. Άλλοτε έλεγε ο γέρο Μάρκος προς μίαν γραίαν ή της ήτο γνωστή ότι εβάστα τριήμερο παλαιών έθιμων, δηλαδή επετίδευε να μείνει άσιτος μέχρι τρίτης ημέρας κατά την πρώτη, τη μεσαία και τη μεγάλη εβδομάδα της Αρκωστής. Τριήμερο, λέει, με αυτά θα σωθείς, χριστιανή μου. Η γλώσσα σου να μην λέει και κακό να μην θέλεις για τον πλησίον σου. Καλύτερα φάει κρέας της Αρκωστή και κακό να μην κάνεις. Μήτε κακό να μην πεις για μια άλλη. Και τούτο ποιήσε, κακή νομία φιένε, είπε ο Παπαγρηγόρης, ώστις έτυχε να ακούσει τον γερομάρκον εις ελθόν την στιγμήν εκείνην στον αυλόγυρο.
και άρχισε εκ του προχείρου να αναπτύσσει τότε, συντόμος και πρακτικός, προς τους φτωχούς ακροατάς του, πως η κοιλία είναι η ρίζα των κακών και πως η εγκράτεια είναι η αποκοπή της ρίζης ταύτης. Και πως ο μεν εγκρατής άνθρωπος ευκολότερον γίνεται και ευεργετικός και πράος και ελεήμων, ο δε λέμαγος αποθυριούται και γίνεται πλεονέκτης και οργήλος και λάγνος και φωνεύς. Προσέτη είπεν ότι η Εκκλησία ομοιάζει με την φιλόστογον μητέρα ή της γνωρίζουσα καλώς ότι τα ανήλικα παιδιά δεν έχουν ποτέ χορτασμόν, εν το δικαιώματί της κλειδώνει εις το ερμάριον τα γλυκά και τα φρούτα, σώζουσα τα παιδεία από στομάχεσμα και πυρετούς. Παρομοίως πράττει η Εκκλησία, κλειδώνουσα και πνευματικός κλείδας τα κρέατα και όλα τα λιπαρά βρώματα, επειδή εμείς όλοι ο λαός είμεθα ηθικός και πνευματικός ως νύπια. Αυτό είναι το απόσπασμα από το διήγημα του Παπαδιαμάντη, άλλος τύπος. Αν μπορείτε να το βρείτε, να το διαβάσετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω είναι πολύ αληθινό και ζωντανό. Και επίκαιρο. Και επίκαιρο. Επομένως, εάν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κεντρικό σημείο από το δίκημα αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε, είναι αυτό το «και τούτο ποιήσε κακίνο μία φιένε». Ακριβώς αυτό δίνει την οριμότητα, την πνευματική, το μέτρο της Εκκλησίας. Έχω εδώ πέρα στη διαφάνεια ένα ψαλμικό στίχο που είναι γνώριμο σε όλους μας, είναι από τον Άμμο. «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Και αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε αυτό που λέμε ότι υπάρχουν τεταγμένοι καιροί της προσευχής μέσα στην Εκκλησία. Αν σκεφτούμε πόσες είναι ακολουθίες, λέμε πόσες είναι ακολουθίες, πολύ απλά λέμε ότι είναι 7 έτσι την ημέρα. Και ποιοι είναι αυτοί οι 7, θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά πριν πάμε να δούμε τις ειδικές ακολουθίες του νυχθημέρου και τον αριθμό τους και πώς οργανώνεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας, θα ήθελα να σας δείξω ένα κείμενο που προέρχεται από την γραφίδα του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ήταν ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης πριν από την οριστική άλωση της πόλης το 1430. Όπως γνωρίζουμε, η τελευταία άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους της Θεσσαλονίκης έγινε το 1430. Ο Άγιος Σημεών ήταν ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πέθανε 6 μήνες πριν από την άλωση, το 1429, 14 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι την άλωση. Ήταν αυτός ο οποίος διαπραγματεύτηκε με τους Βενετούς όταν παραδόθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης στους Βενετούς για ένα διάστημα και μπόρεσε με τις διαπραγματεύσεις που έκανε να σώσει τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και να επιτρέψει στους χριστιανούς Ορθόδοξους να λειτουργούν και να τελούν τις ακολουθίες σύμφωνα με την δικιά μας παράδοση και να μην γίνουν Λατίνοι. Ο Άγιος Σημεών ήταν μεγάλος Άγιος και ήταν ο μεγαλύτερος και τελευταίος υπομνηματιστής της Θείας Λατρείας. Από τα βασικά του έργα είναι η λεγόμενη Ερμηνεία, ο Διάλογος και οι Αποκρίσεις. Τυπικά της μεγάλος. Μεγάλος τυπικά της. Αναμοφωτής της Λατρείας, αναζωογόνησε όλη την λατρευτική παράδοση της Θεσσαλονίκης και όλης της ευρύτερης περιοχής εδώ, της Μακεδονίας. Και χρησιμοποιεί, κάνει μια ερμηνεία αυτού του χωρίου που ξεφεύγει από την σκέψη τη δική μας. Λέμε, «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε». Λέμε, «Εφτά φορές την ημέρα σε προσεύχομαι, προσφέρω ένο, ίνο, ίνο σε σένα». Και σκεφτόμαστε τις ημέρες της ακολουθίας του νυχθημέρου. Ποιες είναι, ως περινό, ως όρθος κλπ. Τι λέει ο Άγιος Σημεών, ο Θεσσαλονίκης, ερμηνεύοντας αυτό το ψαλμικό στίχο, το χωρίο. «Το επτάκης της ημέρας είναι σάσε και τίνες επτά ενέσεις εισί». Ποιες είναι οι επτά αυτές ενέσεις? «Το πολλάκις δειλή διαπαντός». Δεν μιλάμε για συγκεκριμένες ακολουθίες, αλλά διαπαντός ευλογούμε τον Κύριο. «Ως και ενάρης ο αυτός ψαλμωδός προφήτης εισί. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό». Και πάλι, «Διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόμα της». Και ο Θείος Παύλος, «Αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Εξαιρέτως δε ο μόνος σωτήρ ούτω διδάσκει».
γρηγορείται ούν εν παντή καιρό δεόμεν, διατί είναι αόμεν εν μετά του Θεού, ο περέργων εστίν αντιάληπτον. Η προσευχή γαρ ενή το Θεό, ενώνει η προσευχή με τον Θεό, ο πάντων έργων εστί μέγιστον. Το οποίο έργο αυτό της προσευχής είναι μέγιστο σε σχέση με όλα τα άλλα έργα. Επομένως, ξεφεύγει από τη λογική να μετρήσει τις ακολουθίες και να πει είναι 7 ακολουθίες, λέει ότι δεν είναι μόνο 7, είναι η διαπαντός ένεσης του Θεού, το αδιαλήτως προσεύχεστε, είναι στίγμα της αέναης δοξολογίας του Θεού, όπως ξέρουμε ότι ο αριθμός 7 ενέχει έτσι το πλήρωμα, είναι ένας αριθμός συμβολικός. Ως τεχνικός όρος χρησιμοποιείται, ειδικά στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά. Βέβαια. Επομένως, έτσι προσεγγίζει αυτό το χωρίο αρχικά ο Άγιος Σύνοδος Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει λέγοντας, πάντοτε μεν ουν τούτο το έργον ημίν ως δούλης και κτίσμασιν αναγκαίων και χρεωστημένων προσφέρει το Θεό και ούτω λυσιτελέστατον. Όμως, δια την ασθένεια και της ολιγόρος έχουσιν κατ' εμέ, κατά τη γνώμη μου, και κερίης ή τεταγμένη, συγκεκριμένες ώρες που κατά την διάταξη του τυπικού πρέπει να χρησιμοποιούμε, πρέπει να τελούμε τις ακολουθίες. Τις οποίες ακολουθίες ο Δαβίδ ετήρει και η Εκκλησία τηρεί, όπως και ο Δαβίδ, ο Ψαλμωδός. Ποιες είναι αυτές οι παραπομπές στον ψαλτήρι που μας δείχνει πότε πρέπει να τελούμε τις τεταγμένες ακολουθίες μέσα στην Εκκλησία? Πρώτον, διό και μεσονύκτιον εγυρώμην φυσί ο Δαβίδ. Έτσι είπε ο Δαβίδ σε έναν ψαλμό, έτσι. Και εμείς τα του μεσονυκτίου συν εκείνο, μαζί με τον Δαβίδ δηλαδή, ψάλλουμε. Και το ο Θεός μου προσέρω φρίζω. Και εμείς τα του όρθου, δηλαδή ο Δαβίδ είναι για μας, σύμφωνα με τον Σημεών Θεσσαλονίκης, πρότυπο ως προς τη λατρεία και οδηγός ως προς το πότε θα τελούμε τις ακολουθίες. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, ο Θεός μου προσέρω φρίζω. Και το πρωί εισάκουσα τη φωνή μου και το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Και εμείς συν τούτο, τα της πρώτης ώρας, λέγομαι. Δεν είναι πρώτη ώρα, μια ακολουθία του νυχθημέρου, έτσι. Και εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσουμε και απαγγελώ και εισακούσετε τη φωνή μου. Και εμείς τα των ωρών και του εσπερινού ύμνου το Θεό μελωδούμενο. Αυτό δεν είναι το χωρίο που ξεκινάμε, είναι ψαλμικό. Χρησιμοποιούμε στην ευχή της εισόδου, στον εσπερινό. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Αυτό είναι από τον Δαβίδ. Και τελευταίο χωρίο που χρησιμοποιεί ο Άγιος Σημεών είναι το λούσο καθεκάστην νύκτα την κλίνη μου και ενδάκρυσή μου την στρομή μου βρέξω. Και εμείς τα των αποδείπνων το Κυρίο προσάδομεν. Επομένως για τον Σημεών δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της εντολής της Αποστολικής αδιαλείπτος προσεύχεστε και τεταγμένων καιρών κατά τις οποίες εμείς τελούμε τις τεταγμένες ακολουθίες του νυχθημέρου. Είναι το συναμφότερο. Όπως δεν υπάρχει ουσιαστική ρήξη μεταξύ προσωπικής προσευχής που κάνω εγώ στο κελί μου και προσευχής κοινής δοξολογίας με όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Το ένα συνδέεται και υπάρχει αλληλεπεριχώρησης μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Μάρκος Εφέσου, στο έργο του «Εξήγησης της εκκλησιαστικής ακολουθίας». Και γέροντα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύντομο κείμενο που θα μπορούσε ίσως να τυπωθεί και να διανεμηθεί και στους πατέρες και στους πιστούς, ίσως και με μια νεοελληνική μετάφραση να απλοποιηθεί, για να δούμε τι λέει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός για την εκκλησιαστική ακολουθία. Ερμηνεύει πάλι το ίδιο χωρίο του Δαβίδ από τον ψαλμό των άμμων και λέει «Ο καιρός επταχή διήρεται της ημέρας παρά της θείης πατράση». Ότι σε 7 φορές την ημέρα
σύμφωνα με τους πατέρες, διαιρείται η ακολουθία του Νηθημέου, που λαμβάνεται εκ του Δαβίδ φάσκοντος, επτάκης της ημέρας είναι σάσε και επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ημέρας εντάφθα του Νηθημέου είναι εκδοχικός νουμένου, ως και εν τη γενέση, γιατί λέει στη γέννηση, δεν λέει και γένε το εσπέρα και γένε το πρωί ημέρα μία. Όταν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, λέει ο Μωυσής στο βιβλίο της γενέσεως, και γένε το εσπέρα και γένε το πρωί ημέρα μία. Γι' αυτό ξεκινάμε την ακολουθία του νυχθημέρου από τον εσπερινό και πάμε μέχρι την ενάθλη. Η λειτουργική ημέρα ξεκινάει από τον εσπερινό. Η εβραϊκή αντίληψη. Είναι η εβραϊκή αντίληψη κλπ. Και γίνεται το εσπέρα και γίνεται το πρωί ημέρα μία. Τάχα δε και το διαπάσης ημών της ζωής εύχεστε δι το Θεό διαγράφει έικεν ο επτάριθμος. Πάλι λέει το ίδιο, ότι ο αριθμός 7 δεν σημαίνει μόνο 7 φορές την ημέρα θα προσεύχουμε, αλλά σημαίνει διαπαντός. Σημαίνει ότι όλη η ζωή μας, διαπάσης ημών της ζωής εύχεστε δι το Θεό διαγράφει έικεν ο επτάριθμος, ως μέτρων τεχρόνου καθόν εν το κόσμο τούτο πλούμεν και αιώνων πέρας. Ας μετρήσουμε λοιπόν τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Λέμε ότι είναι πόσες είναι, 7. 7. Για να τις μετρήσουμε. Εσπερινός, απόδειπνο, μετά μεσονυχτικών, όρθρος και 4 ώρες. 4 ώρες είναι 8 τότε. Πώς βγαίνουν 7. Λέμε 7 εμείς είναι ακολουθίες, αλλά άμα τις μετρήσουμε είναι 8. Και λειτουργία 9. Η λειτουργία δεν είναι ακολουθία. Ναι, εμάς λειτουργία και λειτουργία 9. Μας προβλημάτισε αυτό ποτέ. Λέμε, άμα ρωτήσει κάποιος έναν ιερέα και λέει πόσες είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου, όλοι λέμε 7. Και τις μετρήσαμε τώρα και είναι 8. Πώς γίνεται αυτό. Εδώ μας έρχεται βοηθός ο Συνόδου Θεσσαλονίκης. Ιδέ καιρή και προσευχέ 7 τελούσι των αριθμών, κατά των αριθμών των αχαρισμάτων του Πνεύματος. Όπως είναι τα 7 τα χαρίσματα του Πνεύματος λέει, έτσι είναι και οι 7 ακολουθίες του νυχθημέρου. Ποια είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος, τον Ισαΐα έχουμε. Είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας. Και εμπλήσει αυτό πνεύμα φόβου Θεού, δεν λέει ο Ισαΐας. 7 είναι τα χαρίσματα. Μια παρένθεση. Ναι. Ο όρθρος εκεί το έχει την πνευμέρα. Εντάξει. Το βολέψε το. Εντάξει, είναι. Αυτό είναι το λέω. Τυπογραφικά, αλλά. Να με συγχωρείτε. Όχι, δεν είναι το μόνο. Η δε καιρή και προσευχέ 7 τελούσι λέει των αριθμών, κατά των αριθμών των χαρισμάτων του πνεύματος. Επί και δια του πνεύματος ιερέ προσευχέ. Δεν λέμε εκεί, ξεκινάμε όλες τις ακολουθίες με τον Βασιλέ Φουράνη. Γιατί είναι εμπνεύματη η προσευχή. Και αν δεν υπάρχει, λέει, το πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούμε να κράξουμε Αβά ο Πατήρ. Δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε τον Θεό Πατέρα, εάν το πνεύμα του Άγιον δεν μας δώσει το χάρισμα να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα. Επειδή για του πνεύματος ειρέ προσευχέ. Πνεύμα, 7 είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, 7 οι ακολουθίες του νυχθημέρου, γιατί γίνεται η εμπνεύματη λατρεία του Θεού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και οι συν αυτε, ποιες είναι, ούτω καλούμενε, μεσονυκτικών, όρθρος, συναπτός μετά της πρώτης, τα μετράει μαζί ο Σημεών, τρίτη, έκτη, ενάτη, εσπερινός και απότυπο. Περιόν δι και ο προφήτης λέγει Δαβίδ επτάκης της ημέρας είναι σας. Το συνδέει πάλι με το προφητικό του Δαβίδ από τον Τζαμό. Ώρα εφταξίαν και γνώση ευσεβή λέει, και μεγίστη της Εκκλησίας, λέει ο Σημειών. Επειδή γάρ το συνεχώς κατά διαστήματα και διακοπήν ωρών του σύνους αναφέρει, επειδή είναι δύσκολο να διακόπτουμε συνέχεια τη μέρα μας και να πάμε να κάνουμε τον όρθρο με την πρώτη ώρα, μετά από λίγη ώρα να σταματάμε αυτό που κάνουμε, να κάνουμε την τρίτη, να πάμε να κάνουμε την έκτη κλπ. Ως την αραθυμίαν τίκη και ακιβίαν και μάλιστα τες των ατελεστέρων ψυχές, οι θείοι πατέρες ημών, θείο κινούμενοι πνεύματι, καλώς βυθισόμενον επινόησαν. Τι επινόησαν οι πατέρες κινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Άμα μεν και πάσας κατά διαδοχήν γίνεστε της δοξολογίας προθυμούμενοι, άμα δε και ακιδείας και αμελίας σοφός διορθούμενοι. Δηλαδή, τι κάνανε οι πατέρες. Πρότειναν κάτι, έκαναν μια μεταρρύθμιση, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, της λατρείας, για να μην διακόπτεται η μέρα
και να μαζευόμαστε, να συνάζουμε στην εκκλησία 7 φορές την ημέρα. Τι κάνανε? Τα μάζεψαν και τα κάνανε σε 3 ομάδες τις ακολουθίες. Ποιες είναι οι 3 ομάδες αυτές τις προσευχές? Διό και εν καιρείς τρισήν απαραίτητης, απαραίτητος 3 φορές λέει, και αναγκαιστέρης εις δόξαν και τιμήν του Θεού ημών διατάξαντον γίνεστε. Και πρώτον μεν, τον μετά των μεσονύκτιων άχρη πρωίας καιρών και 3 λέγειν ακολουθίας και τούτο εις ανάκριση της Τριάδος εις δόξαν. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί 3 είναι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, 3 φορές την ημέρα προσευχόμαστε και σε κάθε φορά που μαζευόμαστε και τελούμε ακολουθίες, κάνουμε 3 ακολουθίες. Το 3x3 δηλαδή. Η πρώτη ομάδα των 3 ακολουθιών είναι η εξής. Μεσονυχτικών, όρθρος πρώτη ώρα. Κυριακή δεν κάνουμε το μεσονυχτικό, μετά πάμε κάνουμε τον όρθρο. Μετά κάνουμε την πρώτη ώρα. Έτσι. Σύμφωνα με το τυπικό, έτσι. Ναι. Μετά, 9 η ώρα το πρωί, έχουμε την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα και τα τυπικά. Η ακολουθία των τυπικών. Και στο τέλος της ημέρας έχουμε την ενάτη, τον εσπερινό και το απόδειγμα. Βλέπετε πώς οργανώνει ο Σιμεών, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, με βάση τη διδασκαλία την καθολική, τις ακολουθίες του νυχτικού, λέει, υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ραθυμία, υπάρχει αμέλεια, δεν μπορούμε να τελούμε όλες τις ακολουθίες στις τεταγμένες στιγμές, να πάω στην εκκλησία στις 9 η ώρα να τελέσω την τρίτη ώρα, μετά να πάω, ξέρω εγώ, στις 12 για την έκτη και να... Όχι. Φιλανθρώπως κινούμενη εκκλησία τα μαζεύει αυτά και τα βάζει σε 3 διαφορετικές στιγμές μαζί, 3x3, 9. Εδώ έχουμε άλλο αριθμό, άλλη αρρύθμιση και άλλο συμβολισμό. Γιατί έχουμε 3 φορές, το 3 παραπέμπει πάλι στην δοξολογία του Εντριάδη Θεού. Συνεχίζει. Και 3 μένει του ημερονυκτίου κερί. 3 είναι οι κεροί του ημερονυκτίου για τις ακολουθίες του νυχθημέρου. 3 δε ενεκάστο καιρό και ήμι, ως και ως καταμένου τους 3 καιρούς μιμήστε την εκκλησία των μέγιστων Δανίλ. Βγαίνει ένα άλλο πρόσωπο πρότυπο για τη λατρεία. Ο Δανιήλ τώρα. Μέχρι στιγμής βλέπαμε τον Δαβίλ να είναι κεντρικό πρόσωπο. Τώρα μας προβάλλει και το πρόσωπο του Δανιήλ, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Γιατί τι έκανε ο Δανιήλ? 3 καθεκάστην το Θεό προσευχόμενο. Ο Δανιήλ στην Παλιά Διαθήκη λέει ότι προσευχόταν 3 φορές το Θεό όταν ήταν στην εξορία εκεί, στην Βαβυλώνα, με τον Ναβουχοδονόσορα, ως εν τες ώρες οράσες ηγέγραπτε. Κατά δε το τελήν 3 ακολουθίες εν εκάστο καιρό των 3, τα 9 μιμήστε τάγματα. 9 δεν είναι τα τάγματα. 3 φορές τα 3 είναι 9 και εμείς αγγελική λατρεία προσφέρουμε στο Θεό. 3 τριάδας όντα το αριθμό και ασυγγήτως Θεών αναμένουμε. Εδώ έχω το κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη του Δανιήλ, που λέει «Και Δανιήλ η Νίκα έγνω ότι ενετάγει το δόγμα του Ναβουχοδονόσορα σε ένα προσκυνούν τον βασιλιά, εισήλθεν εις τον οίκονα αυτού και θηρίδες ανεωγμένοι αυτό εν της υπερώης αυτού κατέναν τη Ιερουσαλήμ, άνοιξε τα παράθυρα, κοίταξε προς τα Ιεροσόλυμα και καιρούς 3 της ημέρας ειν κάμπτον επί τα γόνατα αυτού και προσευχόμενος και εξομολογούμενος εναντίον του Θεού αυτού, καθώς ειν ποιόν έντοστε». Ο Δανιήλ, λοιπόν, 3 φορές ενώπιον του Θεού προσήφιετο και λένε οι πατέρες, γι' αυτό και εμείς 3 φορές την ημέρα προσευχόμαστε. Αυτό το έκανε και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εδώ από το βίο της Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας, μαρτυρία της Αγίας Γραφής, λέει, αρμοδίους ταύτη έλεγε την υποθέση περί του αγιωτά του προφήτου Δανιήλ ότι 3 καιρούς της ημέρας ύφετο κάμπτον γόνατα. Έχουμε και το ψαλμικό στίχο που σας είπα νωρίτερα από τον 54ο ψαλμό. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσουμε και απαγγελώ και εισακούσετε τη φωνή μου και το τροπάριο από τα στοιχειρά εσπέρια της Πεντηκοστής. Εν τεσαυλές σου ημίσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνη προσκυνήσου σου την αήθη των δύναμη εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και
εν παντή καιρό ευλογήσω σε Κύριο. Βλέπετε πάλι, δεν αφήνουμε την αέναη δοξολογία, ότι αυτά είναι, αυτές είναι ευκαιρίες για να μπορέσουμε να εντάξουμε την προσευχή μας μέσα στην αέναη δοξολογία του Θεού. Τρεις φορές λοιπόν την ημέρα τελούμε τις ακολουθίες του νυφημέρου. Αυτά οδήγησαν κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα σε μια κατάσταση που δεν ήταν πάντοτε εφικτό οι κληρικοί να τελούν τις ακολουθίες αυτές, είτε επειδή υπήρχε ραθυμία, είτε επειδή υπήρχαν άλλα προβλήματα. Και ο αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, ο οποίος έκτισε τον ναό της Αγίας Σοφίας, εξέδωσε διάταγμα, νόμο, που εντάσσεται μέσα στον κώδικα του Ιουστινιανού, ο Ιουστινιάνιος κώδικας είναι αυτός που εφαρμόστηκε μέχρι τον τελευταίο αιώνα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση του νέου αστικού κώδικα. Εντοπίζεται λοιπόν διάταγμα το οποίο το απέστειλε σε έναν έπαρχο, τον Ατάρβιο, και διαλαμβάνει τα εξής. Λέει, έτσι θεσπίζουμε πάντα στους κληρικούς, είναι σαν να μιλάει ένας δεσπότης. Θεσπίζουμε πάντα στους κληρικούς, τους ενεκάστη εκκλησία, διε αυτών ψάλλει τα νυχτερινά και τα ορθρινά και τα εσπερινά. Τρεις φορές, έτσι, τα νυχτερινά, τα ορθρινά και τα εσπερινά. Και μη μόνο εν το δαπανάν τα εκκλησιαστικά πράγματα κληρικούς φαίνεστε. Μόνο, όχι να φαίνεται μόνο να δαπανάνε, δηλαδή να παίρνουν το μισθό, ας πούμε, έτσι. Όνομα μεν έχοντες κληρικών, μη επιτελούντας δε το πράγμα του κληρικού προς τη λειτουργία του Δεσπότου Θεού. Άτοπο γάρεστη, είναι άτοπο. Ανταυτόν γραπτούς ανάγκης επαγωμένης αυτής ψαλή. Είναι άτοπο να αναγκάζομαι εγώ να γράφω διάταξη, δηλαδή εντολή, να τελούν τις ακολουθίες και να ψάλουν τις ακολουθίες. Ήγα πολύ των λαϊκών, δια το την οικίαν ωφελείστε ψυχήν τες αγιωτάτες εκκλησίες προσεδρεύοντες, σπουδαίοι περί την ψαλμοδία δείχνετε. Εδώ βλέπουμε, λέει, τους λαϊκούς για την δική τους ωφέλεια να είναι σπουδαίοι και να τρέχουν στις εκκλησίες και να παρακολουθούν τις ακολουθίες. Εφόσον γίνεται αυτό από τους λαϊκούς, λέει, πόσο άτοπο τους κληρικούς, τους επί τούτο τεταγμένους μην πληρούν το οικείον επάγγελμα, δύο παντή τρόπο τους κληρικούς ψάλλει ελεύομαι. Αυτό γράφει ο Ιουστινιανός, έτσι. Έχω ένα κείμενο εδώ από ένα έργο το οποίο έχει ως τίτλο «Διδαχή Κυρίου δια των 12 Αποστόλων εν της Έθνηση». Είναι ένα κείμενο του Δευτέρου αιώνα, αρχάς του Δευτέρου αιώνα, που μιλά για την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής και για την παράδοση της Κυριακής προσευχής. Αυτό απευθύνεται σε λαϊκούς και λέει να μην προσεύχεστε όπως οι υποκριτές στο δύο διπέρα. Αλλά όσο κέρευσε ο Κύριος εν το Ευαγγελίο αυτού, ούτω προσεύχεστε, όπως είπε ο Χριστός, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, να προσεύχεστε με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ μας δίνει την Κυριακή προσευχή, που είναι σχεδόν ακριβώς όπως το λέμε σήμερα, με μικρές παραλλαγές, αρχαίες παραλλαγές. «Πάτερ ημών ο εν το ουρανό, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην την οφειλήν ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών». Άφεση μην την οφειλήν, έτσι. «Ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από το πονηρού, ότι σου εστίν η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας». Και τελειώνει. Τρεις της ημέρας που το προσέφεστε. Να λέτε το Πάτερ ημών, έστω δεν μπορείς να πεις τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Τρεις φορές την ημέρα θα λες το Πάτερ ημών. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι. Αυτό είναι το κείμενο της διδαχής. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και στις διαταγές των Αποστόλων, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν θα το διαβάσω να μην σας κουράσω. Οι διαταγές των Αποστόλων έχουν και συγκεκριμένες προσευχές που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί. Ας διαβάσουμε λίγο το πρώτο. Λέει, «Δόξα ανυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους αδοκία». Σας φαίνεται γνώριμο αυτό το κείμενο? «Δια την μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλέθε, ουράνιε Θεέ, πάντε Παναγράφη».
Είναι μια παραλλαγή της μεγάλης δοξολογίας, έτσι. Κύριε ο Θεός και πατήρ του Κυρίου, του αμόμου αμνού, ως έλλη την αμαρτία του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος επί των χερουβήν. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, ο Θεός και πατήρ Ιησού Χριστού, του Θεού πάσης γεννητής φύσεως, του βασιλέως ημών, Διού σοι δόξα τιμή και σέβας. Πολύ ωραία. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου, ενούμενσε, ημνούμενσε, ευλογούμενσε, δια την μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύ, ο πατήρ του Χριστού και του αμόμου αμνού, ως έλλη την αμαρτία του κόσμου. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ίνους, συ δόξα πρέπει το πατρί, το Θεό και πατρί, δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και μετά συνεχίζει με τον Ίνα Πολύ στην οδή του Σημεών και κλείνει. Ευλογητός η Κύριε ο τρέφων με εγνεότητός μου, ο διδούς των φύ πάσης αρχή. Πλήρως ον χαράς και εφροσύνης της καρδίας ημών, είναι απάντοτε πάσα να φτάρ και ενέχοντες, περισσεύσοντς εις πάνε έργων αγαθών, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Διούσι δόξα τιμή και σέβας εις τους αιώνας. Αμήν. Βλέπετε ευχές της Εκκλησίας, τις οποίες δεν είχαμε δει ποτέ στη ζωή μας, αλλά είναι τόσο οικίες, τόσο γνώριμες, τόσο κοντά στην καρδιά μας, στην εμπειρία της, την προσευχητική που έχουμε εμείς ως χριστιανοί. Τι μεγάλο δώρο είναι η λατρεία που μας δίνει να καταλάβουμε ότι η προσευχή μας είναι ενωμένη με την προσευχή των πατέρων, των χριστιανών που προσεύχονται στον Θεό εδώ και αιώνες. Μας θυμίζει, όπως είπαμε, τη μεγάλη δοξολογία. Να σας δώσω λίγο κάποιες ονομασίες της μεγάλης δοξολογίας που είναι από τα χειρόγραφα. Ονομάζεται Ίνος Ορφρινός, Προσευχή Εωθινή, Ψαλμός Εωθινός, Ύμνος Εωθινός, Ύμνος Αγγελικός, μεγάλη δοξολογία. Όπως έχουμε την δοξολογία το πρωί, τον ύμνο τον Ορφρινό, έχουμε και την επιλίχνιον ευχαριστία. Υπάρχει και ο επιλίχνιος ύμνος, φως ηλαρών Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός κλπ. Έτσι. Η επιλίχνιος ευχαριστία, που είναι ένας από τους παλαιότερους ύμνους σε λειτουργική χρήση που καταγράφεται εκτός Αγίας Γραφής, έχουμε δηλαδή πάλι στις αποστολικές διαταγές την παλαιότερη καταγραφή του επιλιγνίου ύμνου. Ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος τον χαρακτηρίζει αρχαίων ύμνων. Δηλαδή το όταν Αγίου, ζούσε ο Μέγας Βασίλειος, αρχαίος ύμνος. Και οι χριστιανοί έτσι τον αποκαλούσαν, αρχαία, με αρχαία φωνή. Και λέει ότι τον χρησιμοποίησε αυτό τον ύμνο ο μάρτης Αθηνογέννης, όταν πήγαινε προς την Πειρά να τον να μαρτυρήσει. Έχω εδώ το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, που λέει «Έδοξε της Πατράς ημών, μη σιωπή την χάρη που εσπυρινού φωτός δέχεστε». Οι πατέρες, ναι, δεν είναι σωστό όταν δεχόμαστε την αφή του φωτός στον εσπερινό που βγαίνουν έξω και ανάβανε τις δάδες, ας πούμε, στους δρόμους. Να είναι ευκαιρία αυτή να δεχόμαστε το φως αυτό το εσπερινό, όχι με σιωπή, αλλά ευθύς φανέντος ευχαριστήν. Και ως της μένω πατήρ των ρημάτων εκείνων της επιλιχνίου ευχαριστίας υπή, ουκ έχουμε. Δεν μπορούμε να σας πούμε ποιος έχει γράψει το φως ηλαρό. Δεν το ξέρουμε, τόσο παλιό, που ούτε ο Μέγας Βασίλειος μπορούσε να ξέρει ποιος ήταν ο συντάκτης. Ο μένει λαός, ο λαός λέει, αρχία να αφήσει την φωνή, είναι αρχαία φωνή. Και ουδενή που όποτε ασεβήν ενομίστησαν οι λέγοντες ενούμεν πατέρα ιών και άγιο πνεύμα Θεού. Μια παραλλαγή πάλι, όχι άγιο πνεύμα Θεού. Το χρησιμοποιεί αυτό το κείμενο, γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος το περί του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δογματικό έργο, είναι λειτουργικό. Το πρόβλημα που θέλει να λύσει με αυτό το έργο ο Μέγας Βασίλειος είναι, μπορούμε να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Και χρησιμοποιεί παραδείγματα και μπορούμε να λέμε δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ή πρέπει να πούμε μόνο δόξα το Πατρί Δίου εν Αγίω Πνεύματι. Είναι λειτουργικό το πρόβλημα, είναι λειτουργικό σύγγραμμα. Δεν είναι δογματικό, όπως θεωρούμε εμείς. Και λέει, δεν υπάρχει κάποιος που ενοχλήθηκε, που έλεγε και έψαλε κάθε μέρα ενούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεού. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ή δε της και των ύμνων Αθηνογένους έγνων, το έργο που γνώριζε, λέει ο Αθηνογέννης, όν περ άλλο τη εξητήριον της
συνούσιν αυτόν κατελείπτε ορμόν ήδη προς την διαπηρώς τελείωση, πήγαινε να μαρτυρήσει, είδε και τον μαρτύρων γνώμη όπως είχον περί του πνεύματος και ταύτα με εις το σούτον. Φτάνει, εντάξει, είπα αυτό, φτάνει να πω και συνεχίζει το κείμενο. Λοιπόν, και εγώ φτάνει νομίζω, γιατί δεν ξέρω αν σας κούρασα. Παρακαλώ. Έχω εδώ ένα κείμενο άλλο του Μεγάλου Βασιλείου, που προέρχεται από το έργο του Όρη κατά πλάτος, το δεύτερο. Αν θέλετε να το διανύμουμε, να το πάρετε στο σπίτι, να δείτε... Σηκώθηκα 4 ώρα το πρωί και κάθισε και το έγραψα. Μπορεί να έχει και ορθογραφικά λάθη εδώ πέρα, να με συγχωρέσετε. Τη νύχτα που λέει δουλειά, την πέτσι μέρα και γελά. Έχει και μια έτσι μετάφραση σε καθαρέκουσα. Κάνετε εσείς τη μετάφραση? Όχι, τη βρήκα. Εδώ στους όρους κατά πλάτος είναι ένα έργο του Μεγάλου Βασιλείου που απευθύνεται και προσπαθεί να οργανώσει τα μοναστικά κέντρα και την Καπαδοκία. Η 37η ερώτηση λέει, ποιο είναι το πρόβλημα? Έλεγαν οι μοναχοί τον 4ο αιώνα στην Καπαδοκία, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, λέει, δεν μπορώ να πάω να κάνω το διακόνημά μου γιατί έχουμε ακολουθία. Είναι το αντίθετο. Συνήθως σήμερα λέμε δεν μπορώ να πάω στην ακολουθία γιατί έχω διακόνημα. Και λέει, αν πρέπει να παραμελούμε την εργασία με πρόβαση τις προσευχές και την ψαλμοδία και ποιοι καιροί είναι κατάλληλοι για προσευχή. Και πρώτον, αν πρέπει να εργαζόμαστε. Και κάνει μια ανάλυση εδώ ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος για το αναγκαίο, ας πούμε, το να προσευχόμαστε κατά την διάρκεια της εργασίας. Και δεν υπάρχει πάλι αντίθεση μεταξύ εργασίας και προσευχής, διότι λέει, έτσι τηρούμε, λέει, το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και ο Μέγας Βασίλειος εδώ, θα το πάρετε με την ησυχία σας να το δείτε και στην απλούστερη γλώσσα, θα δείτε πόσο σταθερή είναι η λατρεία της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο. Την τρίτη ώρα, όταν ψάρουμε την τρίτη ώρα, ποια είναι η θεματολογία της τρίτης ώρας? Είναι μια πεντηκοστή. Κάθετος του Αγίου που έγινε την τρίτη ώρα, έτσι, όταν επισκόπησαν, λέει, στις πράξεις των Αποστόλων προς το υπερόν, ως βιαία πρωί, καθίστε το Πνεύμα το Άγιο, την τρίτη ώρα. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί προσευχόμαστε, λέει, την τρίτη ώρα? Διότι είναι μια πεντηκοστή καθημερινή. Και τι λέμε? Πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου και Πνεύμα διηγημονικό στήριξό με. Ο πεντηκοστός ψαλμός, πατέρες μου, δεν είναι μόνο ψαλμός μετανοίας. Δεν είναι μόνο ψαλμός θυσίας ενέσεως. Είναι ψαλμός επίκλησης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο ψαλμός, ο πεντηκοστός, επιλέχθηκε για να λέγεται πότε, στην τρίτη ώρα. Και με βάση τη διάταξη της Θείας Λειτουργίας του Φιλοθέου Κοκκίνου, μετά από την ακολουθία της προθέσεως, λέμε εντάξει σωματικός ενάδειο για τα ψυχής ως Θεός κλπ. Λέμε στον πεντηκοστό ψαλμό. Είναι επανάληψη δηλαδή του βασιλεύου ουράνια πριν από τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό το λέμε πάλι και πριν από την μεγάλη είσοδο κατά τη διάρκεια του Κερουβικού. Δηλαδή είναι πάλι μια επίκληση του Αγίου Πνεύματος να τελέσουμε την ακολουθία ή να τελέσουμε κάποια ακολουθία ή να τελέσουμε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε πόσο όταν μελετούμε τον Λόγο των Πατέρων, βλέπουμε πράγματα τα οποία εμείς ζούμε και τελούμε καθημερινώς, αλλά ίσως δεν έχουμε μπει στο βάθος, ας πούμε, όλων των νοημάτων. Και μας βοηθούν οι πατέρες ως καλοί οροδείκτες για να ανακαλύψουμε πράγματα τα οποία είναι κάτω από τη μύτη μας, που ενδεχομένως να μην τα έχουμε σκεφτεί, αλλά τα έχουμε βιώσει μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό όταν τα βλέπουμε στους πατέρες λένε αυτό είναι. Και έχουμε μία μικρή χαρά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό, Γέροντα, αν έχει η ευλογία, οι πατέρες να το δουν αυτό με την ησυχία τους, το σπίτι τους, να μην κουραστούν. Αν θέλετε να μας κάνετε μία ακόμα... Ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, λέει, μιλάει για να μ' ακούσει, έτσι, αλλά μπορούμε εμείς κατά αναλογία να το χρησιμοποιήσουμε και για μας, οι ειδικοί είμαστε, και ακόμα και οι λαϊκοί. Λέει, ορίσαμε, λέει,
των όρθρων, δια να αφιερώνουμεν εις το Θεό τα πρώτα κινήματα της ψυχής και του νου. Όταν ξυπνάς, δηλαδή, η πρώτη κίνηση του νου και της ψυχής να είναι προς τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε τον όρθρο. Να μην γίνει κανένα έργο πριν κινηθεί η καρδιά προς τον Θεό. Και δια να μην αναλαμβάνουμε κανένα άλλη φροντίδα πλην να εφρανθούμε με την σκέψη του Θεού. Το πρώτο πράγμα που αν μπορεί κάποιος να έχει η ενθύμηση του Θεού το πρωί, τελεί το όρθρο πριν κάνει οποιαδήποτε εργασία για να χαρεί. Να εφρανθούμε με την σκέψη του Θεού, όπως λέγει η Γραφή. Ενεθυμήθην τον Θεό και υφράνθην. Και δια να μην αρχίσουμε σωματική εργασία πριν να τηρήσουμε το «Προσέ, θα προσευχηθώ, Κύριε, και το πρωί θα εισακούσεις τις φωνές μου και το πρωί θα παρασταθώ και θα σε και, εισαι, και θα προσδοκώ». Λοιπόν, η προσδοκία μας, αγαπητοί μου πατέρες, αδελφοί, με συγχωρείτε άμα σας κούρασα, είναι να φρανθούμε με τη Θεία Λατρεία, να ανταχθεί η δική μας η ταπεινή λατρεία μέσα στην αένα η δοξολογία του Θεού των Αγγέλων, να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς μία χαρά και να εφρανθούμε. Αν θέλετε, έχω και ένα βιντεάκι από μία συναυλία που έκανε